Για όλους και για όλα, δίνοντας ξεκάθαρες απαντήσεις σε μια σειρά από κέρια ζητήματα. Μίλησε αποκλειστικά στην τηλεόραση Best, υπουργός πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Από την ατζέντα φυσικά, δεν γινόταν αλείπει το κεφάλαιο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας. Ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία της Ελλάδας. Έτσι πρέπει να το δούμε, ότι είναι η μόνη, όσο ξέρω τουλάχιστον, ευρωπαϊκή χώρα που έκανε φεστιβάλ, που έκανε επίσημο φεστιβάλ. Ένας θεσμός που ξεκίνησε από την Καλαμάτα και έχει αποκτήσει μια διεθνή εμβέλεια και ένα κύρος το οποίο είναι αποδεκτό από ομόλογους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς. Η κυρία Μενδώνη απάντησε και στα της χρηματοδότησης που, όπως είπε, σε όλους τους τόνους θα συνεχιστεί απρόσκοπτα. Το φεστιβάλ το 2020 χρηματοδοτήθηκε με το μεγαλύτερο ποσό που έχει χρηματοδοτηθεί ποτέ, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, από το Υπουργείο Πολιτισμού. Χρηματοδοτήθηκε με 400.000 τακτικής επιχορήγησης και με άλλες 50.000, τις οποίες ζήτησε η Διευθύντρια, εξαιτίας των δυσκολιών προσαρμογής στο COVID. Λοιπόν, πήρε 450.000 από το Υπουργείο Πολιτισμού, επομένως δεν νομίζω ότι κανείς βουλευτής της αντιπολίτευσης μπορεί να αμφισβητήσει αυτό, διότι οι αποφάσεις υπάρχουν, οι άνθρωποι είναι εδώ, κάποιοι εισέπραξαν αυτά τα χρήματα. Εάν θέλουν να δεσμευτούμε σε αριθμούς, οι αριθμοί καμιά φορά μπορεί να είναι άσχετοι από την πραγματικότητα. Επομένως, κάθε χρόνο, αυτή είναι η λογική, θα μας πει το φεστιβάλ τις ανάγκες του και το Υπουργείο Πολιτισμού θα ανταποκριθεί, όπως ανταποκρίνεται όλα τα χρόνια. Η ειδική μνήμα υπουργός έκανε και στην ανάπλαση της πλατείας της Υπαπαντής. Φυσικά, εστίασε στο μείζον ζήτημα που ανέκυψε με την ανάδεξη των αρχαιοτήτων, κάνοντας μια ιστορική αναδρομή στην υπόθεση που έρχεται από πολύ παλιά. Είδα ένα απέραντο πάρκινγκ. Αυτή είναι η πλατεία της Υπαπαντής σήμερα. Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο το 2011 συζήτησε την μελέτη ανάδειξης της πλατείας της Υπαπαντής και γνωμοδότησε με βάση τον αρχαιολογικό νόμο και με μέλημά του την προστασία των αρχαιοτήτων στον συγκεκριμένο χώρο, είναι περίπου 290 τετραγωνικά κάπου εκεί, για λόγους προστασίας των συγκεκριμένων αρχαιοτήτων, δεν θα πρέπει να γίνει το γυάλινο σκέπαστρο, να σκεπαστούν με γυαλί, διότι από κάτω με την υγρασία κλπ. Αναπτύσσονται διάφοροι οργανισμοί και η κατάσταση των αρχαιοτήτων θα επιβαρύνονταν. Όποιος νομίζει ότι έχει καινούργια στοιχεία, καινούργια δεδομένα, τα οποία προσκομίσει στην αφορία αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, που με τη σειρά της θα κάνει όλη τη διαδικασία και θα τεθούν ξανά στο τραπέζι το υπηρεσιακό, αυτά τα καινούργια στοιχεία βεβαίως θα τα εξετάσει ξανά το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Σήμερα που μιλάμε, θέμα αναπομπής του θέματος από τον Υπουργό, από μένα δηλαδή στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, δεν υφίσταται. Ο Υπουργός Πολιτισμού μάλιστα έδωσε μια άλλη διάσταση στο όλο θέμα. Η ανασκαφή είναι βέβαιο ότι θα επεκταθεί έτσι όπως υπαγορεύουν οι αρχαιότητες για την προστασία τους και την ανάδειξή τους. Μιλάμε δηλαδή για ένα διαφορετικό έργο και είναι πολύ πιθανό η συγκεκριμένη πλατεία που χθες το βράδυ, επαναλαμβάνω, ήταν ένα απέραντο πάρκινγκ, θα είναι για αρκετά χρόνια ανοιχτή, γιατί θα ανασκάπτεται, διότι η αρχαιολογική υπηρεσία πρέπει να κάνει τη δουλειά της. Και ένα ακόμα σημείο που θέλω να επισημάνω. Τη συγκεκριμένη ανασκαφή θα πρέπει να τη χρηματοδοτήσει το ίδιο το έργο της ανάπλασης. Είναι και ένα θέμα ματαιοδοξίας σε τελευταία ανάλυση. Όλες οι αρχαιότητες θα αποκαλυφθούν από τη δικιά μας τη γενιά. Κάποτε ένας πολύ μεγάλος αρχαιολόγος Αμερικανός, ο Τζον Κάσκι, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Σινσινάτη και για χρόνια διευθυντής της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Ελλάδα, στην δική του συστηματική ανασκαφή έλεγε στους φοιτητές του ότι πρέπει ολόκληρα τετράγωνα να μένουν άσκαφα για να τα ανασκάψουν αρχαιολόγοι μετά από 50 και 100 χρόνια, γιατί τότε οι επιστημονικές μέθοδοι θα είναι πιο εξελιγμένες. Αυτό είναι προστασία αρχαιοτήτων. Η Λίνα Μενδώνη μιλά στην έκτακτη εκπομπή της τηλεόρασης Best για όλα, για την αλληλεξάρτηση πολιτισμού τουρισμού, για το μείζον θέμα των χρηματοδοτήσεων των ανασκαφών, για την αρχαία Μεσσήνη, την αρχαία Θουρία, τα υπόλοιπα μνημεία της Πελοποννήσου και φυσικά για τα κάστρα της Μεσσηνίας. Στο κάστρο της Κορώνης ήδη έχουμε υπογράψει μια προγραμματική σύμβαση για να συνταχθούν οι αναγκαίες μελέτες και έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση από το τρέχον ΕΣΠΑ για να συνεχίσει το έργο της αποκατάστασης του κάστρου. Η Κορώνη προχωρεί. Τα κάστρα, ξέρετε, είναι πολύ δύσκολες και οι μελέτες και τα έργα και είναι και έργα τα οποία κοστίζουν πάρα πολύ.
Στη Μεθόνη νομίζω ότι έχει γίνει ένα σημαντικό έργο. Θυμάμαι τον πύργο του Βιλερδουίνου, για παράδειγμα, που αναστηλώθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία. Και οι μελέτες συνεχίζονται. Γνωρίζω ότι ένα αίτημα της τοπικής κοινωνίας είναι το θέμα του φωτισμού, ειδικά για το κάστρο της Μεθόνης. Είναι κάτι το οποίο έχουμε στον προγραμματισμό μας.